μέσω καλοκαιριού η κυβέρνηση μας ανάγκασε να βγούμε στον δρόμο σε 38 βαθμούς, γιατί αν ξεκινήσουμε από τις πληρωμές που έκανε για τις καταστροφές του Ντάνιελ 11 μήνες μετά την καταστροφή, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες. Υπάρχουν οι συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν μαζέψει ούτε ένα κιλό βαμβάκι, έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τα μηχανήματά τους και τους έβαλαν 4 ευρώ τη στιγμή που ο ίδιος ο Υπουργός μας είχε υποσχεθεί σε μια συνάντηση που έκανε με τον ΔΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας ότι θα πάρουμε 216 ευρώ όλοι για το βαμβάκι και ανάλογα και για τα υπόλοιπα τα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε μια ομάδα πνιγμένων κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. Είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί δυστυχώς για άλλη μια φορά οι κτηνοτρόφοι είναι εκτός πληρωμών. Έχουμε βγάλει ήδη 11 μήνες, ένα χρόνο, χωρίς εισόδημα. Μπορεί να το διανοηθεί κάποιος από αυτούς που κάθονται στα γραφεία και πληρώνονται κάθε μήνα ότι εμείς έχουμε ένα χρόνο χωρίς κοπάδια, χωρίς εισόδημα. Πώς ζούμε τις οικογένειες? Είμαστε εδώ για ακόμα μια φορά για να διεκδικήσουμε το δίκαιο των αιτημάτων μας. Πνιγήκαμε, καταστραφήκαμε και οι αποζημώσεις είναι άδικες. Στο 100%. Οι τιμές πρέπει να είναι εγγυημένες και με βάση το κόστος παραγωγής πρέπει να γίνουν όλα τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας στην περιοχή μας. Αντί να πάρει μέτρα για την προστασία μας, για το κόστος παραγωγής, για τις τιμές που έχουμε, για τις καταστροφές που ζήσαμε και έχουν ευθύνη, βλέπουν πως το κράτος αν θέλει να προστατεύσει τους ιδιώτες και τους δρόμους που τους πληρώνουμε εμείς, είναι εδώ τα ΜΑΤ. Όταν θέλει να μας προστατεύσει από την Πανόλη και από τις άλλες καταστροφές, λείπει το κράτος.